Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο κεμπής που θα καθορίσει το μέλλον και την προοπτική του τόπου μας. Είναι η πρόκληση να δημιουργήσουμε τη νέα κυπριακή οικονομία που στηριγμένη σε γερά θεμέλια θα επιτρέπει την αηφόρα ευημερία του λαού μας. Είναι η μεγάλη εθνική ευκαιρία να αναβαθμίσουμε την γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση της Κύπρου, να εκμεταλλευτούμε σωστά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους υδρογονάνθρακες και τις συνέργειες που δημιουργούν, να ανακτήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία που όχι μόνο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να βρει επιτέλους η Κύπρος την θέση που της αξίζει στην Ευρώπη, αλλά να αποτελέσει και τον θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της οποίας θα επιλύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων των τόσων απαραίτητων για την οικονομία της Κύπρου. Είναι η αδύρυτη ανάγκη να ανακτήσουν οι θεσμοί την αξιοπιστία τους, φίλε Δημήτρη, και ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής έδωσε στις δικές σου μάχες, για να αισθάνεται έμπραχτα ο πολίτης ότι το κράτος αποτελεσματικά προάγει την κοινωνική συνοχή. Σε αυτές τις μεγάλες εθνικές και οικονομικές προκλήσεις η ευθύνη να προχωρήσουμε μαζί, πολιτικό σύστημα και κοινωνία, στις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος, είναι το ραντεβού του αύριο. Αυτά που μας χώρισαν στο παρελθόν είναι το ραντεβού του χθες. Γι' αυτό είναι που θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Με την συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνει παρόν στο ραντεβού για το αύριο, στο ραντεβού της ευθύνης. Και θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο του κόμματος, κύριο Δημήτρη Σιλούρη, που ως συνεργαζόμενος αυτή τη φορά επιστρέφει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος που πολιτικά ανδρώθηκε. Η συμπόρευση του Ευρωπαϊκού Κόμματος με το Δημοκρατικό Συναγερμό και η συμμετοχή του κυρίου Σιλούρη είναι απόφαση των συλλογικών οργάνων των κομμάτων μας. Δεν είναι συγχώνευση, ούτε και καταστρατηγεί την ανεξαρτησία του δικού σας κόμματος. Αντιθέτως, το ότι το Ευρωπαϊκό Κόμμα συνεργάζεται μαζί μας, διατηρώντας τις θέσεις του, που σε κάποια ζητήματα διαφέρουν από τις δικές μας, δείχνει και το πόσο πρέπει να παραμερίζουμε τις διαφορές μας μπροστά στο εθνικό καλό και το εθνικό συμφέρον. Με πραγματισμό, και το τονίζω, με πραγματισμό τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός όσο και το Ευρωπαϊκό Κόμμα στηρίζουμε τον πρόεδρο Αναστασιάδη και την κυβέρνησή του, και με πραγματισμό θα δώσουμε τη μάχη των επερχόμενων ευρωεκλογών. Δημήτρη, τα μέρη εδώ είναι γνώριμα σε σένα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που δίδουμε για να σταλεί το μήνυμα πως αυτή η χώρα είναι αποφασισμένη να σφραγίσει την σταθερότητα και να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της. Μαζί θα δώσουμε αυτή τη μάχη, όχι τη μάχη για κομματικά ποσοστά, αλλά τη μάχη για τον τόπο μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσα να προσυπογράψω χωρίς να προσθέσω ούτε ένα γιώτα ή να αφαιρέσω από την δήλωσή σας και να μην δηλώσω τίποτε.
Όμως επιτρέψτε μου πάρα πολύ σύντομα να πω δύο λόγια. Οι σημερινές δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες απαιτούν συμβατότητα λόγων και έργων και επιβάλλουν υπεύθυνη στάση, σωστή ανάλυση των πραγματικοτήτων, δράση και αποτελεσματικότητα. Υπεύθυνα πρέπει να επιστρατευθούν η γνώση και η εμπειρία όλων μας για να δώσουμε λύσεις στα κρίσιμα ζητήματα του τόπου μας. Η υποψηφιότητα μου για την Ευρωβουλή υπηρετεί την ανάγκη για αξιοποίηση όλων των απόψεων και των διαφορετικών ακόμα προσεγγίσεων μέσα από μια οριζόντια συνεννόηση και συνεργασία. Στην Ευρώπη πρέπει να πολιτευτούμε συγκλίνοντας και συνθέτοντας δράσεις και απόψεις. Ο λαϊκισμός και οι μεταξύ μας συγκρουσιακές άγονες αντιπαραθέσεις δεν υπηρετούν τους στόχους και δεν μας καθιστούν αξιόπιστους στην Ευρώπη. Στην προσπάθεια μας να αναστρέψουμε την ύφεση σε βιώσιμη ανάπτυξη, αποκαθιστώντας την ποιότητα ζωής στον τόπο μας ξανά, που πρέπει να είναι ο στόχος μας. Το συμφέρον της Κύπρου, το συμφέρον του τόπου ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι η πηξίδα των επιλογών μου.